Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κοντάκο Χρήστο. Ο κύριος Κοντάκος ήταν υποψήφιος βουλευτής Λακωνίας με το κόμμα του Πασόκ Κινάλ και για πρώτη φορά που έθεσε υποψηφιότητα πήγε αρκετά καλά, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση στη σειρά κατάταξης των βουλευτών με 899 ψήφους, αφού την πρώτη θέση κατέλαβε με αρκετά μεγάλη διαφορά η κυρία Γρηγοράκου Νάγια. Καλησπέρα σας κύριε Κοντάκο, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φυσικά εσάς ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και το στούντιό σας που είναι φιλόξενο. Πάντα έχω τον καφέ μου, το νερό μου, την καλή κουβέντα και... Υπ' αυτή την έννοια, σας έχω και εγώ φέρει ένα δώρο από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Βάτικα, που στη συνέχεια της συζήτησης πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία να αποκαλύψω τι είναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα πάμε σε άλλα ερωτήματα, έτσι επίκαιρα. Θέλω να μου πείτε, πώς αισθάνεστε λοιπόν που μετά από 4 χρόνια αποχής από τα πολιτικά δρόμενα της Λακωνίας, το Πασόκ Κινάλ επιστρέφει δυναμικά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο νομό μας με ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό και επίσης θέλω να μου πείτε εάν ενδόμηχα σας διακατέχει μία μικρή ανησυχία μήπως στις εκλογές της 25ης Ιουνίου γίνει μία αναπάντεχη ανατροπή και το κόμμα σας βρεθεί στην τρίτη θέση. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, μπορώ όμως να σας μεταφέρω αυτό που έχω εισπράξει μέσα από το μαζικό χώρο, μέσα από εκεί που κινούμε πλέον ως υποψήφιος, καθώς και από τις περιοδίες, καθώς και από μία, όπως είπατε, ιδιότυπη αποδοχή που έχω από όλους τους χώρους και από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν με πλησιάζουν ως μέλος του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, γιατί ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα αλλαγής. Αλλά ως πρόσωπο. Μου μεταφέρουν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία, ελεγχόμενη, και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία, εγώ πιστεύω ελεγχόμενη πάλι. Δηλαδή μικρή άνοδος, μικρή πτώση σε αυτούς τους δύο πολιτικούς πόλους. Θα έλεγα ότι με την ευκαιρία... ότι ένας πολιτικός χώρος έχει λόγο να υφίσταται, έχει λόγο να υπάρχει, εφόσον είναι μέρος του κοινωνικού θέματος, των κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων και ο κόσμος, ο λαός το έχει ανάγκη, δηλαδή το κοινωνικό, το ιστορικό γίγνεσθε. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδρομή του δεν έχασε αυτό το χαρακτήρα και γι' αυτό ο κόσμος συνεχίζει να το στηρίζει και μάλιστα τον τελευταίο καιρό το βλέπουμε όλοι με μια ιδιαίτερη ένταση και έκταση. Ερχόμενος και σε κέρια στο ερώτημά σας, θα πω ότι είμαι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει και την νίκη ευρύτερα στην επικράτεια αλλά και την έδρα στον νομό Λακωνίας, η οποία έδρα δεν είναι μόνο μία ταύτιση με το πρόσωπο που την κατέχει, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, κάτι δυνατότερο και θα έλεγα εθνικό. Η έδρα είναι το σημείο αναφοράς που γίνεται και από τον πολιτικό χώρο, αλλά και από τους πολίτες όλων των χώρων, στενότερα και ευρύτερα, του νομού Λακωνίας και της επικράτειας, για να περαιωθεί, για να διεκπεραιωθεί το πρόγραμμα του πολιτικού φορέα. Άρα αντανακλάται στο άτομο που καταλαμβάνει τελικά την έδρα. Και όπως είπατε, η κυρία Γρηγοράκου είχε ένα σαφές προβάδισμα από όλους μας. Είναι ανδιαφυσβήτητα η επικεφαλής του ψηφοδελτίου και η επόμενη βουλευτής Λακωνίας. Μια που αναφερθήκατε στην κυρία Γρηγοράκου, ένας νέος άνθρωπος με εξαιρετικές σπουδές, από όσο γνωρίζω, συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκλογική μάχη και για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ κέρδισε την έδρα στη Λακωνία. Πόσο αποδοτικά πιστεύετε ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί στη Βουλή για τα θέματα βεβαίως κυρίως του νομού Λακωνίας? Είναι ένας νέος άνθρωπος, σίγουρα έχει μια φρεσκάδα και αυτό το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται στο νομό μας με τις δράσεις αυτές τις πολιτικές έχει αποκτήσει και την ανάλογη εμπειρία. Έχει μια αναφορά βαθιά σε μια πολιτική οικογένεια με τον
κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, τον πατέρα της. Και αυτό φυσικά της δίνει ένα πρόσημο, θετικό και αρνητικό. Εγώ θα σταθώ στο θετικό πρόσημο, που είναι ότι μέσα από τον πατέρα της έχει συγκεντρώσει τα συστατικά εκείνα που την κάνουν να είναι ελκυστική σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα να έχει τις πολιτικές προσβάσεις για να προωθήσει θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Και μένω σε αυτό γιατί επιμένω ότι ο βουλευτής πρέπει να ασχολείται με τα θέματα που αφορούν την κοινωνία και βέβαια και εξειδικευμένα με προσωπικά θέματα, αλλά αυτά σε δεύτερη τρίτη μοίρα. Άρα με βάση αυτό που μόλις είπατε, εξ αφορμής της αναφοράς στην κυρία Γρηγοράκου, εσείς ως μέλος του ΠΑΣΟΚ υποψηφίου στις τρέχουσες εκλογές και συνολικά ως βουλευτική, ας την πούμε, εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ από τη Λακωνία, έχετε αποφασίσει ποιος θα είναι ο κυρίαρχος, ο πρώτος στόχος των πολιτικών πρωτοβουλειών που σκοπεύετε, σχεδιάζετε ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλυθούν μετά το πέρας των εκλογών και την ανάδειξη. Που αφορά εμένα ή συλλογικά. Εσάς ως μέλος του ΠΑΣΟΚ υποψήφιο και συνολικά την κοινοβουλευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ από τη Λακωνία. Εγώ έχω σκοπό να δραστηριοποιηθώ ακόμα περισσότερο στον πολιτικό χώρο, στον οποίο τώρα πήρα ένα αξίωμα, ας το πούμε έτσι, το θεωρώ αξίωμα τιμητικό και έρχομαι και στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε αρχικά να πω ότι όσο διάστημα ήμουν φύλα προσκύμενος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είχα λάβει κανένα αξίωμα. Δεν είχα πάει σε καμία συγκέντρωση να συνδράμω με ενεργά κάτι που να αφορούσε πραγματικά πολιτικές θέσεις ή εξειδικευμένες πολιτικές θέσεις. Συνεχίζω βέβαια να είμαι φίλος με οτιδήποτε έχει σχέση με την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι έχω αποκοπεί και ότι έχω αποκοπεί κοινωνικά και προσωπικά. Οι δεσμοί μου και οι προσωπικοί μου δεσμοί με τους ανθρώπους αυτούς και με ανθρώπους ακόμα που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους πολιτικούς χώρους είναι γεμάτοι πραγματικά από αισθήματα πάρα πολύ δυναμικά, τα οποία πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο που δραστηριοποιούμε τώρα, στον οποίο βέβαια ιστορικά έχω δεσμούς, από μαθητής, από 14 χρονών είμαι, θα αποδώσουν. Θέλω λοιπόν στην ερώτησή σας να απαντήσω κέρια ότι σκέφτομαι να ιδρύσω μία δεξαμενή σκέψη. Ένα think tank, ένα προοδευτικό, ας το πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα κίνημα. Ήδη υπάρχουν βέβαια έτσι σε διάφορα κόμματα. Εγώ θέλω να είναι κάτι που να είναι τοπικό, που να είναι και πιο κοντά στα θέματα που αφορούν την νεολαία, στα θέματα που αφορούν και τον τελευταίο χωριανό που βρίσκεται και βλέπει το χωριό του να μαραζώνει. Ένα τέτοιο θέμα είναι πραγματικά το όραμά μου. Δεν είναι μόνο να καταλάβω μια έδρα αύριο, αν μου τύχει στη Βουλή. Περισσότερο με ενδιαφέρει να καταλάβω κάτι το οποίο είναι άπιαστο όνειρο για πολλούς Λάκωνες, για πολλούς Έλληνες, για πολλούς ανθρώπους που βλέπουν την πατρίδα μας να μαραζώνει. Τώρα, μιας και μιλήσατε για την νεολαία, εγώ τώρα θα αρπάξω την ευκαιρία και θα σας ρωτήσω γιατί πιστεύετε ότι η νεολαία στράφηκε προς τη Νέα Δημοκρατία με ένα μεγάλο ποσοστό. Τι μπορεί να έφταιξε. Η Νέα Δημοκρατία και όλα τα πολιτικά κόμματα που είναι κόμματα εξουσίας έχουν αναφορές που κάνουν τους ανθρώπους ή να αποθούνται ή να έλκονται. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πραγματικά σε αυτό που λέμε πολιτική σκηνή έναν αντίπαλο που να μπορέσει να της βάλει γκολ. Και μιας και μιλάμε μήπως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν και πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπαιξε και αυτό ρόλο για την νεολαία. Φυσικά. Φυσικά. Ο νέος άνθρωπος, παρόλο ότι μπορεί να μαστίζεται από ανεργία, παρόλο ότι μπορεί να έχει μία κακοποίηση και μία κακουχία πολυεπίπεδη, κοιτάζει κάτι που να είναι σύγχρονο και να είναι πάνω του πάρα πολύ δελεαστικό και πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία η Νέα Δημοκρατία τα είχε. Τα είχε και γιατί πιστεύω ότι τα υστερούσαν προς αυτό. Ναι, και ένα άλλο ότι δεν πρέπει να είμαστε στην αντιπολίτευσή μας στήρι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ τα σκέφτομαι όλα και θα τα κάνω και εσύ δεν σκέφτεσαι και δεν έχεις κάνει τίποτα. Εν παρενθέση, με αφορμή την απάντησή σας για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, εν παρενθέση, για να καταλήξω στο τελικό μου ερώτημα, θα θέλατε,
Αν θέλετε βεβαίως να σχολιάσει τη σημερινό δημοσίευμα που απηχεί, υποτίθεται με βάση το δημοσίευμα, την πρόθεση του κ. Μητσοτάκη να αξιοποιήσει πολλά στελέχη του λεγόμενου εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι εν παρενθέση τοποθέτηση, αν θέλετε να την κάνετε, και για να φτάσω στο τελικό ερώτημα. Το άκουσα. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί βλέπω ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπου πάνε, παράγουν πολιτική. Παράγουν πολιτική με την έννοια ότι έχουν και κάτι να πούν, έχουν και κάτι να κάνουν. Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι σε αυτό το προσκλητήριο και για το λόγο ότι βλέπουν ότι ο πολιτικός φορέας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ είναι αυτή τη στιγμή στα πάνω του, να το πω έτσι λαϊκά, δεν θα το κάνουν και για λόγους συναισθηματικούς ακόμα. Δηλαδή, να βάλουν ένα εμπόδιο για να μην αναπτυχθεί περιστασιακά ο πολιτικός φορέας στον οποίο προϋπήρξαν, στο οποίο και ανήκουν ακόμα, νομίζω, οργανικά. Πάντως είναι πολύ έξυπνο, γιατί πραγματικά βλέπω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία απέδωσαν και βλέπουμε μάλιστα και ότι αποτελούν την κεντρική γραμμή για να κάνουν αξιόπλο, να το πω έτσι, που είναι μια λέξη τώρα που έπαιξε αυτές τις μέρες, το καράβι και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε επιδείξει και προς τιμή σας βέβαια ένα πολύ εντατικό ρυθμό καθημερινών περιοδιών. Φαίνεστε κυριολεκτικά ασταμάτητος. Βέβαια, παρουσιάζοντας την δική σας ατομική υποψηφιότητα, αλλά συνολικά πλέον εκπροσωπώντας το κόμμα για την διατήρηση της έδρας στη Λακωνία. Ήθελα να μου πείτε, από τις επαφές που έχετε με τους πολίτες, βλέπετε ότι υπάρχει δυναμική της συσπήρωσης σε μεγαλύτερο βαθμό, ούτως ώστε να διατηρηθεί η έδρα, και βάση την όποια εκτίμηση έχετε από την επαφή με τους πολίτες, πιστεύετε ότι, εκτιμάτε μάλλον, το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει ίσως και να υπερβεί το 15% που πέτυχε στη Λακωνία σε σχέση με το χαμηλότερο πανελλαδικά ποσοστό που έλαβε? Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία καλή θέση για να πάει παραπάνω. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και να πούμε πράγματα τα οποία να είναι εφικτά, η απόσταση που το χωρίζει από το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία έχει 50% και το ΠΑΣΟΚ έχει 15%. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Νομίζω όμως, και σε αυτό πραγματικά δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να μου αλλάξει τη γνώμη, ότι με τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει, πραγματικά το δυναμικό, η δυναμικότητα, η δυναμική και το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο. Όμως, ο κόσμος θέλει κάτι να ξεμπλοκάρει. Και αυτό τι πιστεύω ότι είναι? Πιστεύω ότι είναι η παραγωγική αντιπολίτευση. Θέλει μία αντιπολίτευση την οποία να την εμπιστευτεί. Όπως ο κόσμος εμπιστεύεται κάποιον να τον κυβερνήσει, έτσι εμπιστεύεται και κάποιον να αντιπολιτεύεται. Θεωρώ λοιπόν ότι στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ, και το πιστεύω, θα αποδείξει ότι κάνει για αντιπολίτευση. Αν ο κόσμος θεωρήσει ότι κάνει για αντιπολίτευση, ήδη το συμπαθεί. Θα το ψηφίσει σύντομα να γίνει και κυβέρνηση. Και σε τοπικό επίπεδο, επανερχόμενο στην αρχική ερώτηση με αναφορμή την κυρία Γρηγοράκου, πιστεύετε λοιπόν ότι ως εκπρόσωπος με βάση τα δεδομένα του ΠΑΣΟΚ από τη Λακωνία στη Βουλή θα παράξει έργο τέτοιο που να είναι μετρήσιμο και εκτιμόμενο, πώς να πω? Είχα την ευκαιρία στις εκλογές, οι οποίες δεν είναι δεύτερες, είναι εκλογές από την αρχή. Και οφείλουμε να το πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει και να ψηφίζει χωρίς σταυρό, αλλά σαν να ψηφίζει πρώτη φορά. Είχα την ευκαιρία λοιπόν με την κυρία Γρηγοράκου να κάνουμε μαζί περιοδίες και με την Ομαρχιακή Επιτροπή κλπ. Και όπως είναι φυσικό, επειδή είμαι και μεγαλύτερος, έχω και μια εμπειρία επαγγελματική, ζυγίζω τον άλλον άνθρωπο το τι δυνατότητες έχει και το τι μπορεί να κάνει. Ξεκάθαρα λέω ότι οποιοδήποτε στο επίπεδο της κυρία Γρηγοράκου θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η ιδέα διατείνεται και έχει κάνει με πειθό αυτό να πιστέψουν οι Λάκωνες ότι μπορεί να φέρει εδώ πράγματα και έργα τα οποία είτε λόγω αναποτελεσματικότητας είτε λόγω άλλων παραγόντων δεν μπόρεσαν οι πολιτικοί που έχουμε και από τη μια μεριά και από την άλλη, αυτό δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, εξυπακούεται και για το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, δεν ήταν αρκετό. Πιστεύω, και το λέω αυτό με πολύ πίστη, ότι εάν συνεχίσουμε να είμαστε έτσι ενωμένοι και υπάρχει μία συλλογική ευθύνη και
ένας συλλογισμός μαζί ότι τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι, οι λιγότεροι ή ο ένας, θα γίνουν πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ στη Λακωνία. Αυτά τα στοιχεία νομίζω τώρα ότι τα συγκεντρώνουμε. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Μία τελευταία ερώτηση, Δεσπίνα. Βεβαίως. Με βάση την είδηση που μας δώσατε, την πρόθεσή σας να δημιουργήσετε ένα, ας το πούμε, think tank. Μια δεξαμενή σκέψη. Αξιέπαινη καταρχήν ως πρόθεση και μακάρι και σύντομα έμπρακτη πρωτοβουλία. Πιστεύετε ότι θα ήταν παραγωγικό για τον τόπο σε κοινωνικό, πολιτιστικό και βεβαίως και οικονομικό τελικά επίπεδο, ανάλογες πρωτοβουλίες να αναπτυχθούν και από άλλους πολιτικούς φόρους, ούτως ώστε να υπάρξει μια όσμωση απόψεων περί του τουδέων γενέστε για τον τόπο? Βεβαίως. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να δραστηριοποιείται, να ασκεί την εξουσία του μέσα εισαγωγικά, να ασκεί δηλαδή τη δράση του μέσα από αυτό που λέμε ελεύθερο πνεύμα και με τέτοια πραγματική φιλοσοφία σε όλη του τη ζωή να μπορεί να γίνεται πάροχος και κοινωνός στους συνανθρώπους του, σε αυτό που λέμε κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι μία δεξαμενή σκέψη δεν πρέπει να περικλεί ανθρώπους που να έχουν τις ίδιες απόψεις και να ταυτίζονται και να υπάρχει ομοιογένεια και στασιμότητα. Πιστεύω πραγματικά σε αυτό που λέμε ότι η ζωή είναι ένα δρόμενο που κάθε στιγμή σου παρουσιάζει κάτι διαφορετικό και σε αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος, σε αυτή την πρόκληση για να δώσεις και συνεχώς να δίνεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η Λακωνία, που πραγματικά είναι ένας ευλογημένος νομός, η Σπάρτη και η ευρύτερη Λακωνία, έχει συνδεθεί το όνομά μας με σπουδαία πράγματα σε όλες τις ιστορικές φάσεις, σαν πρωταγωνιστές. Σαν πρωταγωνιστές, το τονίζω. Η Λακωνία, η Σπάρτη, μπορεί να ζει την Ελλάδα και πνευματικά και υλικά. Είμαστε αυτό που λέμε, να χρησιμοποιήσω έναν τουριστικό όρο, brand name. Ένα όνομα με ονομασία πραγματικά, με προέλευση πάρα πολύ δυνατή, που μπορούμε εδώ γιατί να ακμάσουμε. Πιστεύω και είμαστε υπερήφανοι, όπως δώσαμε τη δημοκρατία, η Σπάρτη έδωσε τη δημοκρατία και τη συνέδεσε με το όνομά της, να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Αυτή η δεξαμενή σκέψη λοιπόν πρέπει να αφορά όχι ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να αφορά όλους τους συγκεκριμένους χώρους και τους ανθρώπους. Και το έχουν κάνει, για να μην κάνω τον έξυπνο, το έχουν κάνει κατά καιρούς πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και στη Λακωνία αντίστοιχα. Υπάρχουν όμως και στην Ελλάδα και στους πολιτικούς χώρους. Να μην τα αναφέρουμε και τρώμε και το χρόνο. Εγώ τώρα θα σας πάω σε δύο επίκαιρα θέματα, τα οποία θέλω να μου σχολιάσετε. Και είναι τα εξής. Το πρώτο είναι, η αφορμή είναι η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Γήθιο και στη Σπάρτη, ο οποίος δήλωσε ευθαρσός στους Λάκωνες πολίτες ότι επιθυμεί την αυτοδυναμία. Συγκεκριμένα δηλαδή τους τόνισε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία πρέπει να γράφει το 5 μπροστά, γιατί σας έκλεψαν, λέει, την πρωτιά τα δωδεκάνησα και αυτό πρέπει να το διορθώσετε. Πιστεύετε εσείς ότι με αυτά που έχει να προσφέρει η Νέα Δημοκρατία στον νομό Λακωνίας, σε διάφορους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στον τομέα της υγείας, της παιδείας, του τουρισμού και πολλών άλλων, μέσα στα 4 χρόνια διακυβέρνησής της αξίζει να της δοθεί αυτή η πρωτιά? Την πρωτιά ούτως ή άλλως την έχει. Την έχει, ναι. Όμως... την παντοδυναμία της πρωτιάς. Όμως θα έλεγα ότι... χωρίς μια ισχυρή αντιπολίτευση. Για μένα και πιστεύω για πολλούς ανθρώπους, δεν θα ήταν κίνητρο να έρθει κάποιος και να μου βάλει τέτοια διλήμματα, γιατί θα προτιμούσα να είναι... μετροεπής. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Νομίζω ότι ο τέος πρωθυπουργός, και του εύχομαι να είναι και ο αυριανός, δεν έπρεπε να κάνει αυτό το ατόπιμα και να μιλήσει σε έναν νομό που τον έχει τιμήσει κατ' επανάληψη, έχει τιμήσει τους προγόνους του, έχει τιμήσει εξαιρετικούς ανθρώπους που διεκρίθηκαν στη χώρα μας και λάμπριναν την παράταξη αυτή που λέμε συντηρητική, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ή ο επικοινωνιολόγος του ή ο ίδιος έκανε κάποιο λάθος. Αν πιστεύω ξαναγύριζε τώρα σε μια επίσκεψη, θα έλεγε άλλα πράγματα. Ωραία.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι και 149 έδρες να πάρει Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί για τη δημιουργία κυβέρνησης, οδηγώντας έτσι τη χώρα αναπόφευκτα και σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, πολύ πιθανόν ακούγονται σενάρια για τον Αύγουστο. Θεωρείτε εσείς προσωπικά υπεύθυνοι τη στάση αυτή του αρχηγού σας, δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και των ανοιχτών εθνικών θεμάτων μας με την Τουρκία? Μου έχει δώσει την εντύπωση και έχω λάβει την αίσθηση ότι ο αρχηγός μας είναι απέναντι στο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μα το δήλωσε ότι δεν θα συνεργαστεί. Αν με ρωτάτε και εμένα προσωπικά, θα έλεγα και σας το είπα πριν, εγώ θα προτιμούσα το ΠΑΣΟΚ να κάνει παραγωγική αντιπολίτευση και να είναι έτοιμο για μια αυριανή κυβέρνηση. Και όμως, επειδή στην πολιτική όλα είναι σαν το ποτάμι και κάθε στιγμή ανακύπτουν πράγματα που μερικά ή αναπόφευκτα και εθνικά, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι στην περίπτωση που και αυτό δηλώνει και αν είναι υπεύθυνος ένας πολιτικός φορέας, εάν χρειαστεί. Έτσι, και πιστεύω ότι πάνω σε αυτή τη βάση, εάν χρειαστεί, θα είναι έτοιμος ο αρχηγός μας να κάνει τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχει ή όχι σε μια τέτοια κατάσταση. Το βλέπω όμως, αν με ρωτάτε, το βλέπω αυτό ισχνό έως εντελώς ανύπαρκτο. Δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω. Είστε κατηγορηματικά αρνητικός. Ωραία. Είμαι κατηγορηματικά αρνητικός, εκτός στην περίπτωση που πραγματικά χρειάζεται και χρειάζεται εθνικά και κοινωνικά. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε όλοι τον τουρισμό, που είναι σίγουρα η ένεσή μας, η αδρεναλίνη μας. Αυτή. Έτσι, και δεν θα έκανε ποτέ ένας υπεύθυνος πολιτικός φορέας κάτι το οποίο να φέρει αναστάτωση κοινωνική. Το πιστεύω και αυτό, όπως είμαι απόλυτος στο ένα, είμαι απόλυτος και στο άλλο. Ωραία. Και πριν ρωτήσω ο συνάδελφος Κώστας την ερώτησή του, θα σας πάω πάλι σε μια επίκαιρη ερώτηση και θέλω να μου πείτε. Πρόσφατα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ θλιβερό γεγονός, το πολύ νεκρο ναυάγιο στην Πύλο. Πιστεύετε ότι έγιναν οι σωστές ενέργειες εκ μέρους του λιμενικού σώματος για την αποφυγή τόσων θανάτων? Και θα ήθελα επίσης, απαντώντας μου, να μου σχολιάσετε και τις δηλώσεις του συναδέλφου σας, του απόστρατου αστυνομικού και βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κρικέτου, περί μίσους και ρατσισμού σχετικά με το ναυάγιο αυτό, που είπε συγκεκριμένα ότι καλύτερα που πνιγήκανε οι μετανάστες, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο κλοπές και γεμίζουν συνεχώς τα αστυνομικά τμήματα. Επιτρέπεται σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία να γίνονται τόσο αιχμηρές δηλώσεις, κατά τη γνώμη σας? Είναι ανίποτη τραγωδία. Και δεν βάζω λόγια δικά μου να την κάνω και να δακρύβρεχτη αυτή την ιστορία, γιατί από μόνη της φέρνει μόνο θλίψη. Πραγματικά, και σας το μεταφέρω αυτό με όσο δύναμη μπορώ, όταν υπηρεσιακά ήμουνα ενεργός, έβλεπα και τις δυνάμεις που αφορούν τη διάσωση και την έρευνα, αλλά και το πιο απλό ένστολο, και τώρα μιας και μιλάμε για λιμενικό σώμα, να πασχίζουν, να δίνουν και τη ζωή τους. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί ολιγόρησαν ή δεν θυσίασαν κάτι για να σώσουν τους ανθρώπους αυτούς. Πιστεύω ότι χωρίς να έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου, ήταν όλα εναντίον τους να μπορέσουν να σώσουν και την τελευταία ψυχή. Δηλαδή η διεθνή ύδατα, να μην τα λέω, ίσως και άλλα πράγματα που σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε, γιατί δεν είμαστε εκεί στην πρώτη γραμμή. Τον κύριο Κρικέτο τον γνωρίζω, ευνηδιάστηκα, τον γνωρίζω προσωπικά, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Να σημειώσω ότι ήταν και συνάδελφος με τη μητέρα μου. Α, ναι. Είναι και χρόνια εκλεγμένος συνδικαλιστής, ναι. Τον γνωρίζω πολύ προσωπικά, ευνηδιάστηκα, δεν ήξερα ότι έκανε τέτοιες δηλώσεις. Πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση δεν τις εννοούσε, ξέρω ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος άντρας. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Και εξαιτίας της δήλωσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, διαγράφτηκε από. Πραγματικά. Έτσι, ευνηδιάζομαι. Δεν το ήξερα. Εάν πραγματικά συνεχίσει να τον ακούσω και να πει ότι εμένω σε αυτή τη δήλωση,
Φυσικά τον αποδοκιμάζω. Αν, συγγνώμη που σας διακόπτω, μπείτε στο διαδίκτυο, ναι, θα διαβάσετε ότι το έχει δηλώσει αυτό. Πραγματικά. Εγώ το είπα εντάχει, αλλά θα διαβάσετε πιο συγκεκριμένα. Ναι, ναι, δηλαδή. Γιατί πραγματικά μου λέτε για έναν άνθρωπο που, εντάξει, πραγματικά με ευνηδιάζει αυτό. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος και ο ίδιος, τι να πω, έχει βάλει πλάτη για τους μετανάστες, για το ένα, για το άλλο. Είναι πραγματικά καμιά φορά. Να ήταν ατυχής η δήλωση. Ναι, 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 νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Ναι. Μπορεί, όλα συμβαίνουν. Νομίζω, ναι. Αυτά τα περιστατικά είναι ίσως η αφορμή να κάνουμε μια αναδιάταξη των δυνάμεών μας και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι βέβαια φαινόμενο, δεν είναι καιρικό, έτσι, είναι φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί από την κακή πολιτική που έχουν οι μεγάλες δυνάμεις, πιέζουν τους ανθρώπους στις χώρες που προέρχονται και αυτοί αναγκάζονται να γίνονται υποχείρια στα χέρια σκληρών δουλεμπόρων. Σκληρών δουλεμπόρων είναι χειρότεροι από εκείνο το δουλεμπόριο που κάνουν, τους πηγαίνανε στην Αμερική σαν, σαν τα ζώα κάτω στα μπάρια. Είναι χειρότερο αυτό. Και μαζί με αυτή την αναδιάταξη, που είναι και αυτό θέμα εθνικό, να δούμε πώς μπορούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να το ελέγξουμε και ούτε να γίνονται αυτά και ούτε να στηβάζονται. Είδατε σήμερα, νομίζω, ένα πρόστιμο που ήρθε στη χώρα μας. Άδικα, αλλά το φάγαμε το πρόστιμο. Δεν είναι ότι έφαγες το πρόστιμο και πληρώνεις λεφτά. Είναι ότι δημιουργείς κακή εικόνα στο περιβάλλον το εξωτερικό. Και αυτό είναι μια πληγή για τη χώρα μας. Και όσο πάμε κι εμείς και εδώ και μαλώνουμε τώρα, μαλώνουμε πάνω στα πτώματα τώρα, έτσι, πάνω στην οδύνη, ας πούμε, των ανθρώπων, δεν θα έχουμε μόνο αυτή την κατακραυγή, θα έχουμε και την κατεσχήνη, θα έχουμε και, πιστεύω, και κάποια τιμωρία πάλι και θα δώσουμε και την ευκαιρία σε κακούς γειτόνους μας να εκμεταλλευτούν το γεγονός. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του Πασόκ, οι δηλώσεις του Ανδρουλάκη, έτσι, εκφράζουν περισσότερο τον ελληνικό λαό. Και μιας και μιλάμε για τέτοια θέματα, να σας πω ότι το φράχτη, για παράδειγμα, που είναι κακώς τον ονομάζουμε φράχτη, δεν είναι έτσι, φράζω το οικόπεδό μου. Εδώ είναι κάτι εμπόδιο πάνω στα σύνορά μας. Το ξεκίνησε το Πασόκ με τον Παπουτσί. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί όλοι λένε για το φράχτη και τον θεωρούν ότι τώρα έγινε ο φράχτης. Ο φράχτης μπήκε επί Παπουτσί. Βεβαίως με προσθήκες κλπ. Και όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Ναι. Μου δώσατε την ευκαιρία και ευχαριστώ πολύ να το πω και αυτό. Επανερχόμενοι σε τοπικό επίπεδο, μια εβδομάδα πρώτης εκλογών, και για να αποφορτίσουμε κάπως το μοιραία δυσάρεστο αυτό κλίμα με τόσους νεκρούς, έχετε να παρακολουθούνται στο πρόγραμμά σας μια εντατική καθημερινή δραστηριότητα προεκλογικά και τώρα μια εβδομάδα σχεδόν πριν τις εκλογές. Θα θέλατε να πείτε εσείς, ο κύριος Χρήστος Κοντάκος, απευθυνόμενος, για παράδειγμα, ή εκφράζοντας τις μύχιες, ας πούμε, απόψεις σας, τι θα θέλατε να πείτε στους πολίτες, στους λάκωνες ψηφοφόρους που σας στήριξαν για να φτάσετε στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου με βάση τα αποτελέσματα. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ναι, ναι. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω ευχαριστώ. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δέχτηκα να μπω στο ψηφοδέλτιο, δεν θα πω κατόπιν πιέσεων, κατόπιν πιέσεων όμως δικών μου. Συγκρουσιακών καταστάσεων, αισθηματικών, συναισθηματικών, συνειδησιακών, πολλών. Αφού λοιπόν δέχτηκα και δέχτηκα την τελευταία στιγμή, είχα λίγο χρόνο. Ήξερα λοιπόν τι διαγωνίζομαι. Πήρα μέρος στο διαγωνισμό, δεν έκανα διαγωνισμό. Δεν έβαλα τον άγκονά μου να σπρώξω κάποιον. Πραγματικά. Έλεγα την καλή κουβέντα για όλους τους συναδέλφους μου. Αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσουν όλοι. Κάνατε ένα, συγγνώμη, σας διακόπτε, έναν έντιμο αγώνα. Αν λέγεται. Αξιοπρεπή. Εντάξει, βάλατε εσείς το έντιμο μπροστά, ευχαριστώ. Ναι. Θα το έλεγα όμως ότι έκανα έναν αγώνα με τους κανόνες. Και αφού νομίζω τέλειωσε με τον καλύτερο τρόπο, θα περίμενα περισσότερο. Πραγματικά. Είμαι ειλικρινής, το λέω. Θα περίμενα περισσότερο. Είχα μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Όμως ο κόσμος, εκτός από την κοινωνική μου δύναμη, ήθελε και κάτι άλλο. Το οποίο ενδεχόμενα να μην το βρω ή να το βρω στη συνέχεια. Συνεχίζω με αμύωτη ένταση και θα συνεχίσω. Γιατί έχω φύγει από πολλά πράγματα που ασχολιόμουν και ασχολιάμαι τώρα με αυτό και έχω εντατικοποιηθεί και έχω και στοχεύσει. Τα μάτια μου είναι δηλαδή εδώ, στο νομό μας και στα θέματα του κόσμου, της καθημερινότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι
μέσα από αυτή την, μέσα από αυτό τον αγώνα, πιστεύω ότι ο ψηφοφόρος, ο τελευταίος ψηφοφόρος, η Λάκαινα ή ο Λάκωνας, θα μου δώσουν αυτό που είναι η κινητήριος δύναμη για να βρει ο φορέας μου έτσι την αρχή και το τέλος. Δηλαδή, αν μπορώ να δώσω κάτι. Αλλιώς, αν δεν μπορώ να δώσω κάτι, είναι σαν τους πολιτικούς φορείς. Δεν θα ασχοληθώ. Με ρωτήσατε όμως κάτι που μου διαφεύγει, μια υποερώτηση πάνω σε αυτό. Πώς βλέπετε να αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ναι, τη ζέση και την εντατική προσπάθεια που καταβάλλετε, ακριβώς για να τα πείσετε ατομικά. Εντάξει, ναι, νόμιζα ότι με ρωτήσατε κάτι άλλο. Ναι, ναι, πάνω σε αυτό που είπα. Νομίζω ότι του κόσμου του αρέσει αυτός που λαμβάνει μέρος σε έναν αγώνα να τον συνεχίζει, είτε χάνει είτε κερδίζει. Έτσι. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν έχασα, γιατί ήξερα τους κανόνες του παιχνιδιού, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αν δεν τους ήξερα, δεν θα ήμουν και όριμος άνθρωπος να θέλω συνέχεια ή τη συνέπειά μου. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος επιβραβεύει αυτόν που συνεχίζει να αγωνίζεται. Ένα τελευταίο μήνυμα λοιπόν, γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή μας. Πέρασε πολύ ωραία και ευχάριστα η ώρα, στους Λάκωνες πολίτες, έτσι ώστε να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στις εκλογές που έρχονται τις 25 Ιουνίου. Στους φίλους Λάκαινες και Λάκωνες λέω ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και αυτό οφείλεται σε όλο το δυναμικό του. Βέβαια, στο τοπικό δυναμικό, αλλά και στο εθνικό. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουν να το στηρίζουν, δεν έχουν να χάσουν. Το ΠΑΣΟΚ δεν κλέβει από κανέναν έδρα. Οι πολιτικοί οργανισμοί παίρνουν μέρος σε αυτό που λέμε παιχνίδι, βάζουν όλες τους τις δυνάμεις και το αποτέλεσμα πιστεύω ότι ανήκει το θετικό σε αυτόν που έχει καλύτερες θέσεις, καλύτερο πρόγραμμα και επιθώ. Λέω ξεκάθαρα ότι μπορούν να στηρίξουν τον πολιτικό μας φορέα και να είναι ήσυχοι ότι την επόμενη μέρα οι άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν το κίνημα αλλαγής στο νομό Λακωνίας, στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι δίπλα τους για να προωθήσουν όλα τα προβλήματά τους. Προτού κλείσουμε, θέλω να σας κάνω και εγώ το δώρο μου. Έχω φέρει ένα βατικιώτικο κρεμμύδι. Το βλέπετε με τα μουστάκια του, κόκκινο. Γιατί δεν μας φέρατε λευκό και μας φέρατε αυτό το χρώμα. Αυτό το χρώμα αντιπροσωπεύει, το κόκκινο αντιπροσωπεύει κόκκινο, πολλά πράγματα. Ναι. Και ταυτόχρονα όχι, φημίζεστε για τα... Φημιζόμαστε, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλύτερα. Μία από τις επόμενες κινήσεις μας είναι να πάμε να κάνουμε αυτό το κρεμμύδι pop. Είναι να κάνουμε αυτό το κρεμμύδι να λέγεται, να έχει ονομασία προέλευσης και να μπορεί αυτός που θα καλλιεργήσει μη υβριδικό κρεμμύδι, γιατί αυτό είναι τώρα που καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση, θα μπορεί να το πουλήσει παραπάνω για να τον συμφέρει, γιατί δεν θα είναι παραγωγικό όπως το άλλο, αλλά θα είναι ένα κρεμμύδι που στο Δήμο Μονεμβασίας ήταν εξαγώγημο προϊόν και πριν από 500 χρόνια. Οι βατικιώτες λοιπόν, γύρω στα 200 άτομα ακόμα, συνεχίζουν να καλλιεργούν αυτό το κρεμμύδι, το οποίο και υβριδικό που είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ποιοτικό, γιατί έχει σχέση με τον ήλιο, με τη θάλασσα που είναι κοντά, με το φως, με τον αέρα. Όταν λέτε υβριδικό για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, εξηγήστε το. Τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, έχουν μπει στη ζωή μας οι υβριδικοί σπόροι, έχουν αντικαταστήσει τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Αν καμιά φορά αυτά τα τραστ σταματήσουν να μας δίνουν σπόρο, καταλαβαίνετε ότι θα ελεγχθούμε και τροφικά. Προτρέπω λοιπόν όλους να αλλάξουμε και την νομοθεσία, να βάλουμε στη ζωή μας τους παλιούς σπόρους, τις παλιές μας καλλιέργειες, να είμαστε αυτάρκεις, να έχουμε ποιότητα και να έχουμε πάνω απ' όλα τη ζωή μας. Οι Έλληνες έχουν την καλύτερη κουλτούρα, την καλύτερη διατροφική κουλτούρα, την καλύτερη πνευματική κουλτούρα, αυτή που λαζίλευε ο κάθε ένας άνθρωπος πάνω στη γη. Μπορούμε να είμαστε το παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, γιατί από την Ελλάδα, και μιας και είμαστε στη Σπάρτη, ξεκινήσανε πάρα πολλά πράγματα, δεν θέλουμε να είμαστε ο περιούσιος λαός και να αυτοπενευόμαστε, όμως όπως και να το κάνουμε, είμαστε ξεχωριστός λαός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είχατε και την ευκαιρία να σας φέρω και εγώ το δώρο και να στο φιλόξενο στούντιό σας. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, γιατί κάνατε πολύ καλά τη δουλειά σας.
Να ξέρετε ότι ό,τι και να με ρωτάτε, δεν με φέρνετε ποτέ σε δύσκολη θέση. Ίσα-ίσα νιώθω ακόμα περισσότερο φιλικός και πολιτικός μαζί σας. Και εμείς από πλευράς μας, η διοίκηση και οι συνεργάτες της Δημοτικής Αγοράς, θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας και γιατί όχι το κόμμα σας να έρθει και με την νίκη στις επερχόμενες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, το εύχομαι. Αυτό, εκτός από την ευχή, είναι και η προσπάθεια την οποία κάνουμε καθημερινά και ελπίζω και εύχομαι, μιας και το είπατε, να ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες και ο λακωνικός λαός να μας δώσει αυτό το προβάδισμα. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ.